Η μελέτη η οποία υπάρχει του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που θεωρούν όλοι αξιόπιστοι, ακόμα και οι επίσημοι κυβερνητικοί φορείς τη θεωρούν μέχρι τώρα αξιόπιστη τουλάχιστον, λέει, η αναλογιστική μελέτη που έγινε άτομο κατά άτομο, λέει ότι αν αυξήσεις τα όρια ηλικίας κατά 2 χρόνια και τα πας από τα 65 στα 67, το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του αποκτά περισσότερη ζωή, άλλους 6 μήνες ζωή. Ποιος είπε ότι δεν είναι ωραία ηλικία, ας πούμε. Για να αποκτήσει ένα χρόνο περισσότερο ζωή, θέλεις 4 χρόνια να αποκτήσει 69 και για να αποκτήσει. Ακούστε με, κύριε Γεωργιάδη. Των συνταξιούχων που είναι 50 ετών και παίρνουν 1.700 ευρώ συνταξή. Αφήστε αυτού τώρα για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για το σύνολο. Λέμε το 13% των συνταξιούχων του ΙΚΑ είναι άνω των 65 ετών. Το 13% είναι επίσημα στοιχεία. Λέμε στο 65, τώρα, έτσι, ακούστε με να δείτε, κύριε Γεωργιάδη, λέμε για το 65 να γίνει 67, αυτό με ρωτήσατε. Δεν λέω να γίνει 67. Λέω λοιπόν, ακούστε με, όχι, με βάση, δεν με αφήνετε όμως, εγώ καθόλου, Γεωργιάδη, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν αντέχω στην περιέργεια να κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό? Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που κατέθεσε την πρότασή του προχθές στη Βουλή. Την Παρασκευή έκανε ερώτηση στον Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρας, για το ασφαλιστικό. Το είδαμε και αυτά, για τη θέση. Και μάλιστα τον ρώτησε. Η συμπυκνούται. Και μάλιστα τον ρώτησε ο κύριο Παπανδρέου, ναι, λέει βεβαίως, αλλά θέλουμε τη θέση σας. Και σε δευτερόλεπτα του κατέθεσε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό. Σας πω αμέσως, αφού τελειώσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι η λογική να αυξήσουν τα όρια ηλικίας. Όχι, αυτά τα διαφωνείτε. Πείτε μας θέσεις σας. Εγώ θέλω να τους ακούσω ειλικρινά. Πείτε μας θέσεις σας. Αυτά δεν θα μιλήσω όμως για εσάς. Όχι, θέλω να ακούσω ότι. Ότι έχουμε διαφορές, το ξέρουν όλοι. Μπορεί να ενδιαφέρει να σας ψηφίσω την άλλη φορά. Αν έχετε τη σωτηρία του. Θέλω να απαντήσω και στο συνονόματό σας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είστε μόνο εσείς Γεωργιάδη στο τραπέζι, υπάρχει κι άλλο κύριο. Κύριε Στρατιώτη, και σε μένα που θέλω να δουλέψω στα 70. Βεβαίως και σε εσάς. Να προσχωρήσουμε. Σε 30 χρόνια, 30 χρόνια ζωή στο ασφαλιστικό σύστημα, με τη λογική να αυξήσετε τα όρια ηλικίας, πρέπει να το αυξήσετε το όριο ηλικίας κατά 120 χρόνια. Δηλαδή από 65 που είναι σήμερα να πάει 120 και 65 στα 185. Εντάξει. Δεν ζει κανένας, κύριε Γεωργιάδη. Γι' αυτό σας λέω, εγκαταλείψτε και εσείς και η κυβέρνηση και ο κύριος Σαλμπονιά αυτή τη λογική. Δεύτερο, να μειώσουμε τις συντάξεις. 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις 480 ευρώ το μήνα. Επομένως, αυτά δεν γίνεται. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που οδηγούν σε λαϊλασία της περιουσίας το ασφαλιστικό σύστημα. Για να γίνει αυτό, το πρώτο αποτελεσματικό και καλύτερο μέτρο είναι να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή. Εάν η εισφοροδιαφυγή αντιμετωπιστεί κατά 20% στα χρωστά, κατά 20% κατά 20% θα αποκτήσει 7 χρόνια. Μου επιτρέπετε να σχολιάσω. Δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα είναι συγκροτημένη χώρα. Είναι πολιτισμένο κράτος. Αν είναι συγκροτημένη χώρα και πολιτισμένο κράτος, πρέπει, κύριοι Γεωργιάδηδες, πρώτα απ' όλα να καταπολεμάει τους μπαθαχτήδες, τους απατεώνες και αυτούς που κλέβουν το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, υπάρχει πιο αποτελεσματικό μέτρο από αυτό. Η θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, η γνώμη μου είναι, μου θυμίζει ακριβώς την προεκλογική θέση του νυν Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου στη ΔΕΘ, όπου όταν το ρώτησαν, υπάρχουν τα λεφτά? Απήντησε, βεβαίως και υπάρχουν. Πού θα τα βρείτε? Θα εισπράξουμε, είπε, 31 δισεκατομμύρια ανίγνωστο φιλέτ. Το θυμάστε? Μετά από 10 μέρες κατέβηκε το 31, γιατί βγήκε το τα 20, ο Σοκράτη κλπ. Και πήγε, αν θυμάστε καλά, είχε σταματήσει προεκλογικά στα 8 δισεκατομμύρια. Τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι? Ένα δεν είναι βάλω κάτι τώρα στο προϋπολογισμό. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού, τα 8 δισεκατομμύρια που είχαν ξεκινήσει από 31 ενεγράφησαν ως προσδοκία εισπράξεις ενός δισεκατομμύριου. Δηλαδή, από το 31 που είχαμε πει, να εκείνη τα λεφτά, να τα δεν τα βλέπετε, τελικώς πήγαμε στο 1. Ναι. Ήθελα να ολοκληρώσω αυτό. Θέλω να πω με αυτό. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, κύριε Στρατούλη, κατά τη γνώμη μου είναι μια. Εισφοροδιαφυγής. Δεν ακούσατε καλά. Είπα εισφοροδιαφυγής. Τα ξέρετε πάταξη, τα στοιχεία. Τα έχω δει όλα. Η πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Ξέρετε ότι λείπουν 8. Ακούστε, κάθε χρόνο 8 δις. Να ολοκληρώσω. Πρώτον, δεν εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί να τα εισπράξει. Γιατί δεν μπορεί να τα εισπράξει? Αν φτιάξει τα ελεκτικά κέντρα του ΙΚΑ, ο νόμος λέει. Αφήστε να το εξηγήσω γιατί δεν καταλάβετε. Μα γιατί στηρίζετε τον νόμο? Δεν μπορεί να το εισπράξει. Γιατί τόσο πολύ στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία? Ακούστε γιατί. Γιατί σε μια αγορά που έχει 3 δισεκατομμύρια κάλυπτες επιταγές τον χρόνο,
Πράγμα που σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στο όριο, είναι στο παρατσάκ για να κλείσουν. Εάν αυτό που θα κάνεις ήταν να βγάλεις ελεγκτές και να κόβουν πρόστιμα από το ΙΚΑ, θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και θα μείνει πάρα πολύ κόσμο χωρίς δουλειά, τον οποίο θα πρέπει να επιδοτείς μετά από το Ταμείο Ανεργίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Και ποιος σας είπε ότι οι επιχειρήσεις θα κρατιώνται σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος. Οι επιχειρήσεις θα κρατιώνται να τους δίνονται δάνεια, να τους δίνονται δάνεια, να τους δίνετε χρήμα από τις τράπεζες. Πού να το βρούμε το χρήμα, σας ρωτάω. Αφού χρήμα δεν έχουμε και είμαστε φτωχοί, αυτό δεν ρωτάω. Καλείτε τον κάθε μικρομεσαίο να γίνει κλέφτης. Όχι, εγώ λέω, εμένα μου αρέσει η λογική. Οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να στηρίξουν τους μικρομεσαίους. Εμένα μου αρέσει η λογική. Φορολογικές. Να πω και εγώ κάτι. Όχι να τους εμένα μου αρέσει η λογική. Η ασφαλιστική επιβάρυνση μιας επιχειρήσεως στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη στο δυτικό κόσμο. Λοιπόν, άρα το να είσαι μια χώρα που στο δείξει ανταγωνιστικότητας έχει πάει κάτω από τη Ρουάντα Μπουρούντι, να μου λες ως κόμμα ότι αυτό που θέλω είναι να βγάλω ελεγκτές στον δρόμο και να γράφει πρόστιμα παγανιά, αυτό εμένα μου λέει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα από το ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση αυτής της χώρας. Διότι εάν το κάνεις αυτό, θα μείνει τόσος κόσμος χωρίς δουλειά, κύριε Στρατούλη, που θα φαλυρίσεις μια ώρα αρχίτερα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι γίνεται τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλείται σε μαζική παρανομία. Καθόλου ναι, δεν καλό. Λέω ότι αυτό το οποίο. Τα λέτε αυτά σε συνταξιούχους οι οποίοι παίρνουν 460 ευρώ σύνταξη το μήνα. Λέω ότι αυτό το γιατί κάποιοι δεν, δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις από τον νόμο. Λέω ότι αυτό που λέτε δεν εδώ, γίνεται. Εδώ και, ναι. Κάτι να κλε... και, ένα... και μια φρατζόλα ψωμί να κλέψει ένας φτωχός που δεν έχει να φάει θα πάει φυλακή. Και αυτοί που κλέβουν 8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εσείς τους λέτε μπράβο. Δηλαδή τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ακόμα και αυτοί που πληρώνουν τις εισφορές τους στο ΙΚΑ να μην τις πληρώνουν. Για να είναι και αυτοί οι μάγκες, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινείται σε συλλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να δούμε ότι η συντάξη είναι σε απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο, ότι οι παροχές υγείας είναι σε απαράδεκτο χαμηλό επίπεδο και πρέπει να βελτιωθούν. Τελεία και πάμε. Κύριε Γεωργιάδη, συμφωνούμε. Δεν είναι τίποτα οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι για τις πολιτικές που εφαρμόζονται και για όσους κλέβουν το ασφαλιστικό σύστημα. Συμφωνούμε σε δύο θέματα.